Πόσο μ' αρέσει, μωρέ, πόσο μ' αρέσει, πόσο πολύ να σας μιλάω για τον Παπαφώτη. Τον νιώθω σαν να ήταν δικός μου άνθρωπος. Σαν να ήταν δικός μου άνθρωπος. Σαν να τι να πω, φίλος μου, πατέρας μου, παππούλης μου. Τον βλέπω, τον έχω εδώ στο καντιλάκι που ανάβει συνέχεια και τον έχω δίπλα αυτόν και τον Άγιο Νικηφόρο το Λευρό, γιατί νομίζω ότι στις μέρες μας έχουμε την ανάγκη αυτών των Αγίων που έζησαν στην εποχή μας και έζησαν περίπου αυτά που παλεύουμε κι εμείς. Η πλάκα είναι ότι αυτοί τα πάλεψαν όμως με την καρδιά τους, με την ψυχή τους, με υπομονή, με αγάπη, με τρέλα του Θεού. Και εμείς προσπαθούμε να τα σκεφτούμε με το μυαλό και να τα παλέψουμε με το μυαλό. Ο Παπαφώτης μας λοιπόν, ο Παπαφώτης, τι ωραία εικονίτσα. Έχω βγάλει πολλές τώρα και όποτε σας βρίσκω θα σας δίνω από αυτή την εικόνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά σήμερα όμως θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Θα τολμήσω να το πω. Ο Παπαφώτης θα είναι ο επόμενος από τους επόμενους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ήδη πολλοί τον λατρεύουν και τον προσκυνάνε ως Άγιο. Και έχω την ευλογία να μου έχει έρθει εδώ στα χέρια μου η ζώνη που φορούσε. Δεν ήταν ζώνη πολυτελείας αυτή που φοράνε, που φοράμε οι ιερείς όταν λειτουργάμε. Και επειδή ο ίδιος ήταν μικροκαμωμένος, μικρούλης, κοντός, αδύνατος, φορούσε και ήταν αυτή τόσο μικρή η ζώνη του, τόσο έτσι. Με αυτήν λειτουργούσε. Λειτουργούσε και έβλεπε Αγίους. Λειτουργούσε και έβλεπε την Παναγία. Λειτουργούσε και έβλεπε Αγγέλους. Πετούσε πολλές φορές από τόπο σε τόπο και λέω, τι σπουδαίοι αυτοί οι Άγιοι. Γιατί μέσα τους ήταν γεμάτοι από ταπείνωση. Ταπείνωση, αγάπη, απλότητα, τον ίδιο τον Χριστό. Αυτά λοιπόν τα έχουμε εδώ στη Σαρακίνα. Όποτε έρχεστε, να έρχεστε και να μου ζητάτε να σας σταυρώσω. Μεγάλη ευλογία. Και μάλιστα σε αυτόν τον ναό στη Σαρακίνα ήρθε και λειτουργήσε ο Παπαφώτης. Γιατί είχε έναν άλλο τρελούτσικο εδώ παπά, που ήταν και εκείνος με τον τίτλο «Ο Παπαφίλιππος ο Ξυπόλυτος». Και ο Παπαφώτης ο Ξυπόλυτος κι αυτός. Έτσι κυκλοφορούσε. Γιατί είχε ζεστή την καρδιά, την ψυχή που έβραζε. Δεν τον ένοιαζαν ούτε τα ρούχα. Τι φορούσε? Ένα ράσο μόνο. Τίποτα άλλο, ούτε από μέσα, ούτε από όξο. Και να πω μια ιστορία που δείχνει με το αναστείο της τρόπο το μεγαλείο και την αγιότητα ενός σύγχρονου Αγίου. Πήγε κάποτε και ήταν και ο Πατριάρχης και άλλοι αρχιερείς στην Κωνσταντινούπολη. Και τους ζήτησαν να βγάλουν τα ράσα. Έτσι κάνουμε όλοι δυστυχώς στην πόλη και στα άλλα μέρη της Τουρκιάς. Ο Παπαφώτης ο καημένος πώς να βγάλει το ράσο αφού δεν φορούσε τίποτα. Παπαφώτη βγάλει το ράσο. Παπαφώτη βγάλει το ράσο. Και πάει νομίζω ο πρωτοσύγκελος και του λέει, σε παρακαλώ, Πατριάρχης, είπε. Και ανοίγει λίγο και του λέει, δεν μπορώ, εγώ. Δεν φοράω τίποτα. Ούτε παπούτσια, ούτε κάλτσες, ούτε ρούχα. Ένα τριμμένο και σκισμένο ράσο. Οι Άγιοι φεύγουν και ζουν με άλλα πράγματα, όχι με αυτά τις πολυτέλειες και τα λούσα που ζούμε εμείς. Να τον μνημονεύετε τον Παπαφώτη σαν Άγιο και να τον ζητάτε και έρχεται. Μου το είπαν πολύ ότι έρχεται. Και όποτε έρθετε από εδώ, να σας σταυρώσουμε αυτό εδώ και να έχουμε την αγάπη του και την ευλογία του.